Να τη δώσω εδώ μια επιστροφή. Συγγνώμη, είναι η Μιχαηλίδου. Θέλω να σα χωρίσω, να μπω εδώ ανάμεσα. Να σου το δώσω λίγο αυτό, να το βάλει στο αυτάκι σου. Να έχει την Κατερίνα, καλημέρα, την Κωνσταντίνα, τον Παύλο καλημέρα, και τον Ευθύμη να σου ευχηθούν. Και τον κύριο Πουνέτη και τον κύριο Σρόιτερ. Α, είναι όλοι στην παρέα εκεί. Είναι και ο κύριο Πουνέτη και ο κύριο Σρόιτερ εκεί. Μια, να σα ζήσει. Τον είδαμε χθε, μα επισκέφθηκε. Να σας ζήσει, να είναι γέροι και τυχεροί. Ευχαριστούμε σε όλη την παρέα εκεί. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι η δεύτερη κόρη μας. Αυτό που λένε ότι όταν έρχεται και ένα δεύτερο παιδάκι, νιώθεις ότι η έννοια οικογένεια παίρνει άλλη μορφή. Νομίζω ότι ισχύει. Ανυπομονώ βέβαια να πάω σπίτι να δω το μωρό μας, την Άγια. Ρωτούσα το Θέμη, λέει καθόλου μαμά, μαμά. Γλυκιά. Θέμη, έχω μάθει ότι μοιάζει και αυτή σε σένα. Τι γίνεται? Εγώ θα επαληθεύσω τις φήμες, δεν θα τις διαψεύσω. Τι τύπος. Και πρέπει να σου πω ότι είναι δύο κούκλες. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Έχω τρεις κούκλες στο σπίτι πια. Και ευχαριστούμε, το Θεό, δοξάζουμε το Θεό που μας αξίωσε με τόσο μεγάλη ευλογία, με δυσθεώρητη ευλογία. Κρίσεις και πόλεμοι δεν καταλαβαίνουν τέτοια χαρά. Η χαρά αυτή πάντα υπάρχει. Θέλω να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γιατρό μας, τον Βαγγέλη Δεδούλη και στον μητέρα για την υπέροχη φιλοξενία. Και ο Βαγγέλης, επειδή μου έχει σταθεί και στα δύσκολα στις δύο αποβολές που είχα και πάντα μου δίνει το ίδιο, θα τα καταφέρουμε και μετά από δύο αποβολές έχουμε δύο παιδάκια. Οπότε. Και πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά γιατί έχουν αυτούς τους δύο υπέροχους γονείς. Σταματίνα, σου πάσα τα νερά στο σπίτι. Ναι, κοιμόμουν για μεσημέρι, ξυπνάω, λέω τι ξεκούρασα με νόχλο και πάω να σηκωθώ από το κρεβάτι και σπάνε τα νερά. Τελικά τα νερά αποφασίζουν μόνα τους. Πρέπει να σου πω ότι οι κόρες μου και οι δύο έχουν διαβάσει το ημερολόγιό μου. Είχα τελειώσει το δικαστήριο, είχα τελειώσει τα ραντεβού μου και μου λέει η γυναίκα μου σπάσαν τα νερά μου. Και στην πρώτη κόρη μου και στη δεύτερη κόρη μου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουν ήδη μπει το πνεύμα του προγράμματος. Αντί να κοιτάνε το ημερολόγιο της Σταματίνας και να σπάσουν τα νερά μέσα στην εκπομπή. Κοίτα να δεις, ρε Θέμη. Δεν με αφήνατε να φύγω μέχρι να γεννήσω, οπότε σου λέω ας βγω. Λοιπόν, σας αφήνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σπίτι στο μωρό μας. Σταματίνα μου, να είσαι γερή, δυνατή. Να είστε γεροί όλοι. Για όλη την αγάπη και τα λουλούδια και τις ευχές και όλα αυτά. Να σας ζήσει η μέρη, να είναι γερή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Τι βάφτιση την είναι κιόλα. Ναι, τι πάρει η Μέρη, είναι το όνομα της μαμάς της. Το όνομα της μαμάς της. Της μαμάς του Θέμη. Της μαμάς. Και αν Παναγιώτα, να, για λέγαμε πως βγάλουμε τον Ιωάννη τώρα. Αλλά βγάλαμε τη Μέρη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έτσι τώρα σταματήνα. Μετά ο Ιωάννης. Και οι δύο μητέρες έχουν άξιες συνεχίστριες. Παίρνουν το όνομά τους. Άντε, τώρα και στο Γιάννη μετά. Δύο χρόνια λίγο να ξεκουραστούμε, αγάπη μου, δεν υπογράφει κανείς τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Την έριξε τη σπόντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα σας ζήσουμε.